E είμαστε στο backstage του Φεστιβάλ του Άρδα. Δεν είναι μπλε, είναι μαύρη. Τι ξέρω. Όχι μόνο. Α, μαύρη! Κοίτα, εγώ δεν νομίζω εύκολα. Έχεις πάει παραλία. Έχεις πάει πάρο. Ένα μήνα. Ξέρω. Έχεις πάει στην πάρο. Πες να δείτε. Και έρθωσα και 12. Αλλιώς γίνεται περιοδεία. Περιοδεία, ναι, να σπάει λίγο το ήλιο. Μ' αρέσει να του ζω και να του ξεζουμίζω. Δηλαδή, μ' αρέσει να είμαι μαμά πολύ. Γιατί είσαι μαμά, δύο παιδιών. Δύο, ναι. Και αυτό ξέρει, ήταν και συμπαντικό σχετικά με την εικόνα που βγάζει πάνω στη σκηνή. Νομίζω ότι τα παιδάκια μου είναι πολύ πιο χαλαρά και πολύ πιο ευτυχισμένα. Μακάρι να είχαμε όλοι για την εικόνα. Πιο χαλαρή είμαστε. Τέτοια. Χαλαρή, πρέπει να είναι χαλαρή. Να μην είμαστε πολύ αγχωμένοι με το μέλλον των παιδιών μα. Ωραία, αν ήμασταν έτσι δηλαδή και σαν Έλληνες, γιατί ξέρω ότι έχεις πολύ θυμό από το πίσω και πάνω. Αν ήμασταν έτσι δηλαδή και σαν Έλληνες, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Αν ήμασταν σαν Έλληνες, θα ήταν ρίγκο. Όχι, εκεί αλλάζει το πράγμα. Δεν θα έπρεπε να είμαστε καλύτερα. Δηλαδή, ποια είναι η συνταγή. Συνταγή δεν υπάρχει, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο να σκεφτούμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις περισσότερο. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτός ο πυρήνας, αν κοιτάξουμε λίγο αυτόν τον πυρήνα, τον γύρο μας, τις σχέσεις μας, την οικογένειά μας, με τους γείτονές μας, αυτό είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Αν μπορέσουμε να είμαστε εκεί σωστά, να αρχίσει να μας νοιάζει, ας πούμε, ο κοινόχρηστος χώρος και όχι το σπίτι μόνο, λίγο να βοηθούμε και να αρχίσουμε να μοιράζουμε τη ματιά μας. Αλληλεγγύη. Όχι, δεν μιλάω για τέλες πλατφόρμα εδώ, έτσι. Μπορεί να είναι και λίγο τελές αυτό. Να είμαστε έτοιμοι απέναντι στο. Γιατί εμείς είμαστε και το έξω, εμείς είμαστε και το μέσα. Αν το καταλάβω αυτό, νομίζω ότι θα πάρει το πράγμα πολύ καλύτερα. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας. Νομίζω ότι πιστεύεις πολύ στα πάνω. Άρα. Έχετε παίξει πολλές φορές. Είναι ο κόσμος που λατρεύω. Δηλαδή, μου αρέσει και το άλλο. Μια ίσχυη μουσική σκηνή που υπάρχει μια επαφή υπό και γεννηστήρια που μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό. Αλλά αυτή η έκρηξη ενέργειας είναι σπάνια. Τους ταιριάζει. Είναι πάρα πολύ. Ήταν ωραία δηλαδή. Αλλά έχω την αίσθηση ότι μπλε τα τελευταία χρόνια σαν έχετε πάρει μια απόσταση από το γυμνό σας. Θέλω να πω τσικογραφικά. Ναι, δεν το λέγα απόσταση. Θα το έλεγα ειλικρίνεια και ανάγκη λίγο να αποτραπηθούμε. Ανάγκη να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα δισκογραφικά, δηλαδή γιατί αλλάζει όλο το κλίμα. Και θα θέλαμε λίγο να φουγκραστούμε την εποχή, όχι από την άποψη της τάσης, δηλαδή την τάση και εποχή, αλλά λίγο να κατασταλάξει σκόνη από αυτό το μπουχό που έχει γίνει με τη δισκογραφία και να μπορέσουμε με κάπως πιο ήσυχο κεφάλι να δημιουργήσουμε κι εμείς ξανά, να πούμε πράγματα που ανέβουμε να πούμε κάτι, γιατί είμαστε τόσα χρόνια στην μουσική επικαιρότητα, ας το πούμε έτσι, που αν μη τι άλλο πρέπει να αντιμετωπίσουμε σοβαρά συσσαγωγικά αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και με τους γύρω μας. Αν έχουμε να πούμε κάτι, θα το πούμε. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια, ο κόσμος ακολουθεί πολύ πιστά στα live. Νομίζω ναι, ότι έχουμε κερδίσει μια σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης. Ποια υπάρχει συνταγή δηλαδή γι' αυτό? Όχι, λίγη αλήθεια στο μάτι, νομίζω. Αλήθεια. Και κάνεις, νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε να μου κάνεις ένα μάθημα αυτά τα ωραία που κάνεις. Αυτά πώς το κάνεις, τι παίζει. Αυτά δεν μαθαίνονται. Δεν μαθαίνω. Μόνο η Τζόρτζια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Και ελπίζω να ξαναπούμε. Ναι, ήμασταν εδώ πριν από 3 χρόνια. Νομίζω όμως ότι έχουν αλλάξει πολλά από τότε μέχρι σήμερα. Στην καριέρα σου και στη ζωή σου, μάλλον. Έχουν αλλάξει πολλά. Η ζωή ήταν πολύ συγκεκριμένη. Έτσι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Έχουν βάλει σε άλλες διαδικασίες, άλλες αναζητήσεις, αλλαγές, άλλη καθημερινότητα. Και είμαι πολύ ευχάριστο αυτό. Ναι, γενικότερα νομίζω ότι είναι ωραίο να αλλάξουν οι άνθρωποι, αλλά δεν ξέρω στην παρούσα φάση πώς εύκολο είναι αυτό. Κοίταξε, η αλλαγή είναι κάτι που ξεκινάει από κάπου πολύ βαθιά μέσα μας και εκδηλώνεται μετά από αρκετό καιρό στους έξω. Οπότε, όσον αφορά την προσωπική μας αλλαγή, μπορούμε να τη δουλεύουμε καιρό και όταν λίγο μας εμπνέσουν και οι εξωτερικές συνθήκες, να τη κάνουμε πράξη. Έχεις κάνει καινούργιο δίσκο, μετακόμισες τώρα. Ναι. Και μετακόμισες τώρα. Μετακόμισα, ναι. Μετακόμισα στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό συμβολίζει για μια γενική αλλαγή, για μια μετακίνηση γενικότερη δική μου σε πολλά πράγματα, σε υπολογίες.
στη ζωή μου και χαίρομαι πολύ να το αφήσω και να επικοινωνήσω αυτή τη δουλειά. Και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη επιτυχία η επιμονή σου. Εσύ σε τι πράγματα επιμένεις κι εμείς? Επιμένω σε ό,τι αγαπάω. Επιμένω, δεν το αφήνω να φύγει, το παλεύω, το... Επιμένω σε αυτό που ξέρω ότι με εκφράζει, με γεμίζει, με βρίσκει χώρο μέσα μου, σε αυτό επιμένω. Αυτό το καλοκαίρι είσαι λαμπερού και κάνεις περιοδία. Δεν είναι η πρώτη φορά, έχεις κάνει πολλές περιοδίες. Είναι η πρώτη ότι... όμως μεγάλη περιοδία. Θα σου πω ότι είναι διαφορετικό από ότι τις προηγούμενες χρονιές. Πώς το σκράτησε όλο αυτό το κόσμο? Να δώσω πολύ μεγάλη ευτυχία. Ο κόσμος έρχεται, βλέπει το live. Οι περιοδίες μου πάνε καλά. Παίζω σε θέατρα που δεν είχα τη χαρά να ξαναπαίξω μόνη μου. Επικοινωνώ με τον κόσμο με πάρα πολύ ζέστη θερμή κατάσταση, τραγουδάνε, συμμετέχουν και είναι μια πολύ μεγάλη τύχη για μένα όλη αυτή. Μέσα σε αυτή τη δυσκολία που βιώνουμε όλοι μας, ο καθένας σε ξεχωριστό προσωπικό επίπεδο αλλά και συλλογικό κοινωνικό, να συμβαίνουν πράγματα που μας φέρνουν κοντά. Οπότε, αφού είσαι μέσα σε όλη αυτή την επιτυχία, κάνει σχέδιο στο μυαλό σου για επόμενα βήματα? Κάνω, είναι αυτόματη σκέψη αυτό το πράγμα. Η δουλειά μας έχει τη δυνατότητα να κλείνει ο κύκλος πολύ σύντομα. Έχουμε μικρές περιόδους που δουλεύουμε ένα project, οπότε αναγκαστικά πριν τελειώσεις παίρνεις διαδικασία το επόμενο. Οπότε η θέση μου δεν μου επιτρέπει να μην σε ρωτήσω τα επόμενα σου βήματα. Τα επόμενα μου βήματα έχουν ότι θα ήθελα πάρα πολύ να ξεκουραστώ, αλλά δεν θα το κάνω. Γιατί ακόμα θεωρώ ότι η δουλειά μου είναι πολύ τοπή και χρειάζεται αρκετό τρέξιμο και έτσι, επαφή με το κοινό. Οπότε θα συνεχίσω μετά την περιοδία μου την καλοκαιρινή. Θα κάνω μια μικρή διακοπή για να φτιάξω ένα καινούργιο πρόγραμμα. Πρόβες με την πάντα για το χειμώνα. Δεν ξέρω πού θα είμαι. Θα είμαι σε ένα μέρος στην Αθήνα σίγουρα. Θα πάω Θεσσαλονίκη και μετά θα κάνω λίγο αποχή. Να με έτσι να δείτε να παρεθυμίσω. Εντάξει, λοιπόν, καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια. Και εύχομαι να τα ξαναδούμε στην εβδομάδα και εδώ. Να είστε καλά.